Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Απεργιακή κινητοποίηση εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στις ΣΕΡΕΣ οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Ελευθερία Πάνου, ανέφερε ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, καθώς οι συναδελφοί της δεν αντέχουν να χάσουν ούτε ένα μεροκάματο. Απεργιακή κινητοποίηση εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με τη συμμετοχή της ΟΛΜΕ, της ΔΟΑ και της ΟΙΕΛΕ. Καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έχουν κηρύξει 24 ώρες απεργία με πρόταγμα τα εκπαιδευτικά και οικονομικά αιτήματά τους. Στις ΣΕΡΕΣ, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν κάτω από το κτίριο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βέβαια χωρίς μεγάλη συμμετοχή. Τα δύο βασικά αιτήματα της ΟΛΜΕ είναι η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και η άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων. Η ΟΛΜΕ προκήρυξε 24 ώρες απεργία σήμερα με δύο βασικά αιτήματα. Το πρώτο είναι η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και το δεύτερο αίτημα είναι η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Για το πρώτο ζήτημα μας έχετε δει εδώ και καιρό ότι παλεύουμε για τα οικονομικά μας αιτήματα. Άλλωστε ήταν και μία απόφαση του 20ου Συνεδρίου. Ζητούμε λοιπόν αυξήσεις στο μισθό, ζητούμε την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, ζητούμε αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, ζητούμε συγκεκριμένα επιδόματα τα οποία αφορούν στην εξοδιδακτική μας απασχόληση και ένα πλήθος άλλων οικονομικών αιτημάτων, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στη νέα οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας με τις αυξήσεις όλων των αγαθών και όλων των προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών. Βέβαια δεν είναι μόνο η ακρίβεια η οποία μας βάζει σε σκέψεις και ζητούμε την οικονομική μας αναβάθμιση, αλλά είναι και το γεγονός ότι 12 χρόνια μετά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια επιθυμούμε σιγά σιγά την αποκατάσταση των μισθών μας, έτσι ώστε να ζούμε με τον αξιοπρεπή μισθό τον οποίο δικαιούμαστε. Η κυρία Πάνο ανέφερε ότι δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν αντέχουν να χάσουν ούτε ένα μεροκάματο. Είναι γεγονός ότι σήμερα, τουλάχιστον στον νομό Σερών, δεν υπάρχει συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Όμως θα σας πω κάτι. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε βιώσει το 40% της περικοπής των μισθών μας. Όχι τώρα, εδώ και 12 χρόνια. Είδαμε λοιπόν το πορτοφόλι μας να αδειάζει και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις οικονομικές υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει πριν τα 12 αυτά χρόνια με διαφορετική οικονομική κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι και μία χρονική περίοδος λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου όλοι έχουμε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, θυμίζω τα τέλη κυκλοφορίας και 1.200 άλλες υποχρεώσεις. Οπότε εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι συνάδελφοι επέλεξαν να μην συμμετέχουν στην απεργία, όχι γιατί δεν συμφωνούν με τα αιτήματα, αλλά γιατί δεν αντέχει, να το πω πολύ λαϊκά, δεν αντέχει η τσέπη μας. Ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε τα αιτήματά τους. Σήμερα έχουμε μια πανεκκλητική κινητοποίηση. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πανεκκλητική κινητοποίηση, ΟΛΜΕ, ΟΙΛΕ και ΔΟΕ, όπως ότι εδώ με στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, με αιχμή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, που θα γίνει στις 12 η ώρα. Τα αιτήματά μας είναι φυσικά η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, επαναφορά των δώρων 13ου και 14ου μισθού, το χαμένο ΜΚΑΠΑ και αυξήσεις σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Είμαστε ο κλάδος από τους υπαλλήλους, ο οποίος είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος. Να σκεφτείτε, ο νεοδιόρος εκπαιδευτικός που πηγαίνει στις κρατές Ελλάδος παίρνει 750 ευρώ το μήνα. Και δυστυχώς μπορεί σε περιοχές περιοχές, αν βρει σπίτι, δεν τον φέρουν ούτε το ενίκιο, του σπιτιού του. Ένα άλλο θέμα είναι η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2020, ενώ έχει περάσει διετία, τους κρατάνε όμερους και δεν τους μονιμοποιούν. Η εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών, ένας κλάδος ο οποίος είναι δικημένος με τους άλλους εκπαιδευτικούς, γιατί το ωράριό τους είναι συνεχόμενο. Η απόσυση των τελευταίων νόμων για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, που οδηγεί, όπως για την άποψή μας, στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα της πανεκκλητικής κινητοποίησης. Από αυτή τη ΔΟΕ.
Με το σύνθημα «Σεμνά και ταπεινά», ο Δήμος Ερών ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη των εκδηλώσεων για την Πολιτεία των Ευχών. Η πρόεδρος της Κεδής, Χρυσάνθη Παλάζη, εξήγησε ότι οι δαπάνες περικόπηκαν στο μισό, καθώς δεν θα γίνουν φαντασμαγορικές εκδηλώσεις όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί εξαιτίας της τραγωδίας με το θάνατο του μικρού μαθητή στην αυλή του σχολείου του. Μετά το τραγικό γεγονός της απώλειας του μικρού μαθητή στο Δήμο Σερών, η φετινή Πολιτεία των Ευχών του Δήμου Σερών θα είναι διαφορετική. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κεδής, Χρυσάνθη Παλάζη, στόχος του Δήμου ήταν να κρατήσει το κλίμα των ημερών, ωστόσο δεν θα υπάρχουν εις φαντασμαγορικές εκδηλώσεις που σχεδίασε με τη συγκέντρωση πλήθους κόσμου και έτσι περικόπηκαν στο μισό τα χρήματα για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Δεν θα υπάρχει κεντρική σκηνή, θα υπάρχουν μικρότερες σκηνές, οι οποίες θα στείνονται σε μικρές πλατείες μέσα στους πεζοδρόμους του εμπορικού κέντρου, προκειμένου να υπάρχει ένα κλίμα χριστουγεννιάτικο, αλλά να αποφεύγουμε τη μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου και τα κλέντα. Αύριο θα γίνει το άναμα του δέντρου από παιδιά και χωρίς τη χρήση βεγγαλικών, μάλιστα ούτε τα Χριστούγεννα ούτε την Πρωτοχρονιά. Τα παιδιά θα φιλοξενήσουμε στη σκηνή την χορδία του πρώτου γυμνασίου Σερών μαζί με τα παιδιά από το ΚΔΑΠ Μέα της Κεδής που έχουν ετοιμάσει χριστουγεννιάτικα κάλαντα με τη συνοδεία φυσικά της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Σερών. Τα παιδιά λοιπόν θα κάνουν το άναμα, δεν θα υπάρχουν βεγγαλικά, ούτε τα Χριστούγεννα ούτε την Πρωτοχρονιά, άλλο ένα κομμάτι που αφαιρέθηκε από το κόστος και θα γίνει λοιπόν σεμνά και ταπεινά, όπως αρμόζει κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη και της Δημοτικής Αρχής και της Κοινοφελούς Επιχείρησης και όλου του ΔΟΣΟΥ. Γιατί αυτό που σας ανακοινώνω σήμερα, μπορεί να σας μιλάω εγώ, εκφράζει όμως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι περικοπές έγιναν με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεδής, ενώ και οι υπόλοιποι φορείς συμφώνησαν στο νέο πρόγραμμα όπως διαμορφώθηκε. Ξυπνήσαμε μια μέρα και συνειδητοποίησαμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, όπως λένε οι συμβάσεις, που όμοιό του δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, καλή την πίστη και στο πλαίσιο μιας αγαστής συνεργασίας αποδέχτηκαν αυτή την τροποποίηση που σήμαινε πολύ μεγάλη αφαίρεση από τα κέρδη τους. Άρα λοιπόν, προέκυψε μια συνεργασία που την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεδής την αποδέχτηκε. Δεν πρόκειται για σχεδιασμό που κάθισα εγώ και η υπηρεσία με τους υπαλλήλους να τη σκεφτούμε και να την προτείνουμε και να πούμε έτσι είναι αυτό, αποφασίσουμε και διατάζουμε. Τα όρια ανάμεσα στο τι θεωρείται υπερβολή και τι θεωρείται λογικό με βάση το κλίμα που υπάρχει, νομίζω ότι θα δεχτώ πάρα πολύ μεγάλη κριτική, θα δεχτούμε όλοι πολύ μεγάλη κριτική γιατί επιλέξαμε αυτό και αποκλείσαμε το άλλο. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά πράγματα καθυστέρησαν, ακριβώς γιατί δεν ήταν δυνατόν, ζήσατε εσείς οι δημοσιογράφοι, ζήσαμε όλοι μας ένα κλίμα ιδιαίτερα τεταμένο, φορτισμένο, με αντεκλήσεις όπου την επικαιρότητα την κυριαρχούσε στην επικαιρότητα όλη αυτή η συζήτηση για το τραγικό γεγονός. Αυτό που εισπράταμε λοιπόν από τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούσαμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα που είναι τόσο χρονικά κοντά αυτό το τραγικό γεγονός εμείς να κάνουμε γλέντια με χάλκινα, ζορνάδες, τραγουδιστές και μεγάλα σχήματα. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης υπάρχει χρόνος για να γίνουν όσο σχεδιάζει ο Δήμος το επόμενο διάστημα. Για πάρα πολλά χρόνια οι ΣΕΡΕΙ δεν απολάμβαναν μια τέτοια Πολιτεία των Ευχών. Ότι η δουλειά που έχει γίνει τα τρία τελευταία χρόνια και μάλιστα μέσα σε περίοδο πανδημίας μετέτρεψε, έφερε ζωντάνια στο κέντρο της πόλης, λάμψη, φως, ο κόσμος εκεί και έξω. Επομένως, δεχόμαστε την κριτική ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας και πράγματα όμως που έχουν γίνει. Και αυτά που έχουν γίνει είναι σημαντικά, ο κόσμος το αναγνωρεί, το εισπράττουμε. Έχουν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη. Αυτό που θα βλέπατε στη φωτεινή Πολιτεία πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Αν να είμαστε γεροί, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η τεχνογνωσία που αποκομίσαμε πάει χαμένη. Σε τελική ανάλυση αυτό είναι η μικρότερη δυνατή απώλεια μπροστά σε όσα τραγικά συνέβησαν. Δεν τολμάω να παραπονεθώ γι' αυτό.
Στις ΑΕΡΕ σήμερα αποφασίστηκε να γίνει έλεγχος σε όλα τα σχολικά κτίρια κατά τη διάρκεια που θα κλείσουν τα σχολεία τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο. Το τραγικό συμβάν των Σερών έχει ήδη κινητοποιήσει και άλλους φορείς ανά την Ελλάδα, όπως στη Ζάκυνθο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ζακύνθου. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερών Αλεξάνδρο Χρυσάφη είχαν σήμερα το μεσημέρι οι εκπαιδευτικοί. Μια συνάντηση την οποία χαρακτήρισαν ειλικρινή και επικοδομητική. Όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος σχεδιάζει να ξεκινήσει ελέγχους μέσα στις διακοπές των σχολείων σε όλα τα σχολικά κτίρια. Είχαμε μια ειλικρινή και επικοδομητική συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο. Τέθηκαν, όπως ξέρετε, τέθηκαν το 16 ημί αυτά του προβλήματος. Γιατί είχαμε χθες και μια συνάντηση με τους διοικητές και προϊσταμένους των σχολικών μονάδων μας, οι οποίοι μας είπαν και διάβασαν πραγματικά πράγματα. Θέλησαμε με τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει γραπτώς σε όλα τα αιτήματα. Τώρα, όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν, υπόθηκε ότι θα σταθεί άμεσα, αν δεν έχει σταθεί μια ομάδα ειδικών ώστε να κάνει ελέγχους όλα τα σχολεία τις γιορτές τώρα που θα κλείσουν των Χριστουγέννων, από άποψη υδρολογική, υδραυλική, κτηριακών εγκαταστάσεων κτλ. Όλα. Κάνουν μια, όπως αυτόν τον έλεγχο. Και ότι η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των εκπαιδευτικών μονάδων και των σχολικών μονάδων και των διευθυντών θα είναι συνεχής, ειλικρινής, και ό,τι προβλήματα υπάρχουν, τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί, θα υπάρχει μια συνεργασία. Στο μεταξύ, το τραγικό συμβάν των Σερών κινητοποίησε ήδη τους γονείς στη Ζάκυνθο. Στην αποστολή εξώδικου προς το Δήμαρχο Ζακύνθου, το οποίο κοινοποιεί και στην εισαγγελέα, προχώρησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ζακύνθου. Αιτία είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά από τα σχολεία του νησιού, η οποία και προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Πέρα λοιπόν από τις δικές μας ενέργειες, αν θέλετε, με την έναρξη της σχολικής περίοδου και με τις συνεργασίες που έχουμε με το Δήμο, ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται, μας ενεργοποίησε εκ νέου, αν θέλετε, και ζητάμε επανέλεγχο λόγω αυτού του θλιβερού συμβάντος των Σερών. Ζητάμε επανέλεγχο λοιπόν για θέματα ασφαλείας όλων των σχολείων της Ζακύνθου, 74 σχολεία όλων των βαθμίδων. Τι σημαίνει επανέλεγχος λοιπόν? Τα λεγόμενα καλοριφέρ και τα μπόιλερ γενικά, αν λειτουργούν σωστά, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλες κέραυνες κεραίες, πυρασφάλεια, όλο αυτό το έχουμε ζητήσει με τη διαδικασία αυτή που είπατε του εξώδικου, να μας απαντήσει ο Δήμος, αφού γίνει εκ νέου ο έλεγχος και γράφος με πιστοποιητικά των τεχνικών, των όποιων τεχνικών επισκεφτούν τα σχολεία, τουλάχιστον και εμείς να απευθυνθούμε μετά στους γονείς. Μαθήματα παροχής επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας πραγματοποίησαν στους πολίτες οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον βασικό ρόλο τον είχαν οι πολίτες, καθώς τα μαθήματα είναι σχετικά εύκολα. Το ΕΚΑΒ ως αποκλειστικός δημόσιος φορέας παροχής επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας στα πλαίσια του Πανελλαδικού Σχεδίου Δράσης του Τμήματος Εκπαίδευσης διοργανώνει την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης. Έτσι, το τμήμα του ΕΚΑΒ Σερών σήμερα το πρωί βρέθηκε στην πλατεία του Κρονίου, πραγματοποιώντας μαθήματα στους σεραίους πολίτες. Είστε καλά? Ένα τετράκι, ένα ακόμα τα πλέη. Βλέπω, ακούω και αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω και αισθάνομαι. Δεν αναπνέες, πάρω τηλέφωνο του ΕΚΑΒ με ανοιχτή ακρόαση. ΕΚΑΒ, καλημέρα. Ονομάζομαι Παπαευστρατίου Θεοφάνης. Βρίσκομαι στην οδό Αριστοτέλους 6. Έχω έναν κύριο γύρω στα 60 που έχασε τις αισθήσεις του και δεν αναπνέει. Ναι, ήδη έχω ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στέλνετε το ασθενοφόρο. Καλώς σας, ευχαριστώ. Και 2, και 3, και 4, και 5, και 6, και 7, και 8, και 9, και 10. Πανελλαδικά η εβδομάδα που διανύουμε είναι η εβδομάδα πρόληψης και
εκπαίδευση. Απευθυνόμαστε στους απλούς πολίτες στο πώς να αντιμετωπίζουν μια καρδιακή ανακοπή, πώς να αντιμετωπίζουν, πώς να χρησιμοποιούν έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και πώς να αντιμετωπίζουν την πνευμονή από ξένο σώμα, δηλαδή χέμη. Το βασικό ρόλο τον είχαν οι πολίτες, καθώς τα μαθήματα ήταν πολύ εύκολα. Σωστά, κάνουμε επιδείξεις πρώτων βοηθών, κάνουμε εμείς πρώτα ένα σενάριο και μετά βάζουμε τους απλούς πολίτες βήμα-βήμα το πώς να κάνουν τους χειρισμούς. Πάρα πολύ εύκολο. Αυτές οι δεξιότητες απευθύνονται κυρίως στους απλούς πολίτες. Για μας είναι πολύ σημαντικό όλοι οι απλοί πολίτες να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν μια καρδιακή ανακοπή, δηλαδή ένα άτομο το οποίο κατέρευσε και δεν αναπνέει. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το υπερευαίσθητο όργανο στο ανθρώπινο σώμα είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος κάθε λεπτό που δεν δέχεται οξυγονωμένο αίμα χάνει περίπου το 7 με 10% των βασικών του λειτουργιών και είναι μη αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους επαγγελματίες υγείας, όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε μια καρδιακή ανακοπή, ήδη να υπάρχουν απλοί πολίτες και να εφαρμόζουν τουλάχιστον καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η ευαισθητοποίηση των ΣΕΡΕΝ είναι μεγάλη και ασχολούνται με την εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. Αυτό γίνεται ύστερα από εκπαίδευση. Είναι πάρα πολλοί πολίτες, σύλλογοι που έχουν ευαισθητοποιηθεί και ασχολούνται πολύ ενεργά με την εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι και μου δίνεται και ευκαιρία να τους συγχαίρω κιόλας. Εμείς σαν υπηρεσία προσπαθούμε με τέτοιες δράσεις να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει όλοι να είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτές τις δεξιότητες. Δεν είναι να περιμένουμε μόνο τους διασώστες στο ΕΚΑΒ για να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στον συνάνθρωπό μας να επιζήσει. Υπογράφηκε η σύμβαση με θέμα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας του νομού Σερών. Μια σύμβαση προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, όπου θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης μήκους 180 περίπου χιλιόμετρων. Σύμβαση με θέμα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας επί του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών υπεγράφει σήμερα, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του ανάδοχου εργολάβου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στο Διοικητήριο. Σύμφωνα με τη σύμβαση προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, θα γίνουν εργασίες διαγράμμισης ενδεικτικού μήκους 185 χιλιόμετρων. Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν πινακίδες και στήλο όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και εξοπλισμός ασφαλείας όπως στη θέα ασφαλείας και κυκλειδώματα. Όπως τονίζει κατ' επανάληψη ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, είναι διαρκής η μέρημνά μας για την διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνδικών οδήγησης για τους χρήστες οδικού δικτύου της περιφερειακής μας ενότητας. Σήμερα το πρωί υπογράψαμε σύμβαση για διαγραμμίσεις. Είμαστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά, δηλαδή μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες από τον Μάρτιο-Απρίλιο να συνεχίσουμε το έργο των διαγραμμίσεων, το οποίο κάναμε φέτος. Φέτος κάναμε πάνω από 250 χιλιόμετρα, σχεδόν 300, τα 250 σε τριπλή διαγράμμιση και έπονται άλλα περίπου 200 με τη νέα σύμβαση, έτσι ώστε ο νομός να είναι ασφαλής. Αν κάποιο κομμάτι χρειαστεί ενδιάμεσα, μπορεί και από αυτή τη σύμβαση πλέον να υλοποιηθεί. Αλλά κατά βάση είναι για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και να ανεβούμε σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, να ξέρετε κάτι. Όπως και στα Πορόγια έχουν γίνει κομμάτια των ασφαλτοστρώσεων, αυτή τη στιγμή λόγω του καιρού και λόγω των εργασιών που κάνουν οι εργολάβοι γίνεται ο πρώτος λογαριασμός σε κάθε έργο. Αναφέρομαι, ας πούμε, στα Πορόγια. Θα γίνει ο πρώτος λογαριασμός, έχει γίνει, πληρώνεται και συνεχίζει. Οι προϋποθέσεις για να υπάρχουν ασφαλείς ασφαλτοστρώσεις και για να γίνει σωστά η δουλειά είναι να μην υπάρχουμε κάτω από 10 βαθμούς στο 24ωρο. Αλλιώς η δουλειά θα πάει στράφη και δεν θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως η εργολαβία είναι παρούσα, είναι ισχυρή, εκεί έχει γίνει ένα κομμάτι, μέρος της εργολαβίας και θα συνεχίσει. Το ίδιο κάπως έτσι συμβαίνει και στις άλλες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή γίνονται καθαρισμοί στην περιοχή της Ηράκλειας με Greater και όπου δεξιά και αριστερά μας ζητήσουν οι Δήμοι προκειμένου να έχουμε ασφάλεια στους δρόμους και όπου αλλού χρειαστεί. Απλώς οι ασφαλτοστρώσεις και λόγω της ιστορίας αυτή που είχε γίνει με το κόστος έχει δοθεί λύση. Οπότε με τη νέα χρονιά, όποτε θα το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα προχωρήσουμε κανονικά σε ευρύ μέτωπο ασφαλτοστρώσεων που θα έχουμε και προς την περιοχή του δρόμου της θάλασσας, αλλά και προς την περιοχή των Πορωίων, αλλά και στην Ηράκλεια. Χαρούπι. Χαρουπάμελο. Και πετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τυρί κότατζ με λίγο άνηθο. Ή αυγό με αβοκάντο. Ή
γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Μαζί ζωντανεύουμε τις ζωγραφιές των παιδιών και κάνουμε τα Χριστούγεννα μαγικά. Για μια ακόμη χρονιά, ο ΟΠΑΠ μας προσκαλεί να δώσουμε ζωή στις ευχές των παιδιών και παράλληλα συνεχίζει να προσφέρει στήριξη στους φορείς που συμμετέχουν. Μπείτε στην εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς, επιλέξτε μια ζωγραφιά και πραγματοποιήστε την ευχή ενός παιδιού που έχει πραγματικά ανάγκη. Εταιρική υπευθυνότητα ΟΠΑΠ. Γιορτές γεμάτες προσφορές και δώρα. Μέχρι και την Κυριακή στα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Πορτοκάλια χυμού το κιλό μόνο 85 λεπτά. Συσκευασμένες σαλάτες Βεζίρογλου με ολόφρεσκα λαχανικά, μία σημεία δώρο. Μεγάλη ποικιλία σε ντόπια ελληνικά κρέατα για να απολαύσετε ιδιαίτερες αλλά και παραδοσιακές γεύσεις στο τραπέζι σας. Χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 5,90. Γλώσσα βόια μόνο 7,50 το κιλό. Και σουβλάκια χοιρινά μόνο 6,70 το κιλό. Λαχταριστά μελομακάρονα με κουβερτούρα από το φούρνο μας το Καρβέλι το κιλό μόνο 8,90. Και τσουρεκάκι με πραλίνα από το Καρβέλι 10 λεπτά φθηνότερα. Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκίνησε. Είστε έτοιμοι! Έρχεται έξτρα χριστουγεννιάτικη κλήρωση στις 30 Δεκεμβρίου με έξτρα πλούσια δώρα. Στα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας τα δώρα δεν έχουν τέλος. Επιπλέον, έως 500 δώρα κάθε μήνα κάνοντας απλά τις αγορές σας με την κάρτα Κάντζας. Αυτές κι αν είναι γιορτές. Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Ποιος είναι? Ο Γιάννης Αντακούμπο είμαι. Αν έχεις λίγο χρόνο, θα ήθελα να σου πω ένα-δύο μυστικά για την ενέργεια. Για το πότε τη χρειάζεσαι και πότε απλά τη σπαταλάς. Οκ, okay, τα κλείνω, Γιάννη. Γιατί την ενέργεια δεν τη στερούμαστε, αλλά δεν τη σπαταλάμε κιόλας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ερών συγκεντρώνει δώρα, παιχνίδια και βιβλία για τα παιδιά των ακριτικών χωριών του νομού μας. Η δράση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, προωθεί την έννοια της αλληλεγγύης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών φέτος πραγματοποιεί μια διαφορετική δράση για τις γιορτές, καθώς συγκεντρώνει δώρα, παιχνίδια και βιβλία για τα παιδιά των ακριτικών χωριών του νομού μας και ειδικότερα στον ορεινό όγκο του Μπέλες, για να νιώσουν όλα τα παιδιά τη μαγεία και τη χαρά των Χριστουγέννων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν όλους τους ερέους να συμμετέχουν στη δράση. Φέτος αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια διαφορετική δράση σε σχέση με τα τρόφιμα που μαζεύαμε κάθε Χριστούγεννα και τα δύναμη στο κοινωνικό παντεπολείο της Μητρόπολης. Είπαμε να δώσουμε μια επιπλέον χαρά στα παιδιά της επαρχίας και ειδικά το ορεινό όγκο του Μπέλες, δηλαδή από το Καρυδοχώρι μέχρι τη Ροδόπολη, να μαζέψουμε κάποια δώρα, παιχνίδια, βιβλία, επιτραπέζια, οτιδήποτε μπορεί να δωρηθεί σε ένα παιδί αυτή την περίοδο, μόνο καινούρια, είτε από τους πολίτες είτε από τους συναδέρφους, και να τα προσφέρουμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είτε στα νηπιαγωγεία είτε στους παυθήνους κάθε χωριού, ώστε και τα παιδιά αυτά που δεν νιώθουν την μαγεία των Χριστουγέννων όπως τα παιδιά της πόλης, να νιώσουν μια επιπλέον χαρά ότι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκτός των χωριών τους σκέφτονται και ότι νοιάζονται άνθρωποι από μακριά για αυτά. Τα παιχνίδια μπορούν οι πολίτες να τα πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου στην οδό Δελαπόρτα 3, παραπλεύρως των δικαστηρίων, τις εργάσιμες ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Είναι τις εργάσιμες ώρες 9 με 2.30 στην οδό Δελαπόρτα 3 στη βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών.
μόνο τις καθημερινές εννοείται, όχι Σαββατοκύριακα, και θα παραλάβουμε το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα. Είπαμε Παρασκευή αρχικά, θα τα παραλάβουμε και την Δευτέρα την προσεχή παιχνίδια, θα τα συσκευάσουμε την ίδια μέρα και θα δούμε πόσα είναι και αναλόγως θα δώσουμε και στα ανάλογα χωριά. Η δράση αυτή του δικηγορικού συλλόγου Σερών προωθεί την έννοια της αλληλεγγύης. Ναι, αναγκαστικά και οι δικηγόροι είμαστε μέλη της κοινωνίας. Οι δικηγορικοί σύλλογοι εκ του νόμου που τους οργανώνει ο κώδικας δικηγόρων πρέπει και οφείλουν να παρεμβαίνουν σε τέτοια θέματα και να βρίσκονται μέσα στην κοινωνία. Οπότε είναι μια δράση η οποία γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, η φιλανθρωπική δράση αυτές τις γιορτές. Και νομίζω ότι ο καθένας έχει στο σπίτι του ένα απόθεμα ή μπορεί να αγοράσει ένα δώρο συμβολικής αξίας για να προωθήσουμε την έννοια της αλληλεγγύης. Η Hellenic Energy προσφέρει δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης έως 500 λίτρα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος του χρόνου. Μία νέα σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης ανέλαβε η Hellenic Energy και προσφέρει δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης έως 500 λίτρα σε πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Ο νομός Σερών είναι ένας από τους νομούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε 1 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζονται τα ελληνικά καύσιμα σε συνεργασία με την BP. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πανελλαδικό και συμμετέχει βέβαια και ο νομός Σερών στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο απευθύνεται σε πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και πάνω για δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης με ανώτερο ποσοστά 500 λίτρα. Για να κάνετε την αίτησή σας μπαίνετε στην πλατφόρμα Ζεστασιά helenicq.gr και αναγράφετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της φορολογικής σας κατοικίας. Αυτόματα συνδέεστε με τον ιστότοπο της ΑΔΕ, η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με την καθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος 2021, ενώ ακόλουθως ενημερώνει την Hellenic Energy. Αυτά βέβαια πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπουν στο κύμα Ζεστασιάς, όπως λέγεται το πρόγραμμα, για να κάνουν την αίτησή τους και από εκεί και πέρα, αν εγκριθεί, να πάρουν 500 λίτρα, επαναλαμβάνω, δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης. Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει της εκαθαρισμένης φορολογικής σας δήλωση για το έτος 2001 ότι διαμένετε μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, έχετε την αποκλειστική γονική μέρημνα και επιμέλεια τουλάχιστον 4 προστατευόμενων τέκνων με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων σας, το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα εμπίπτει στα όρια που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους και τις προϋποθέσεις. Επιπλέον, για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε στη φορολογική κατοικία σας πετρέλαιο θέρμανσης, να διαθέτετε καυστήρα εσωτερικής καύσης και δεξαμενή αποθήκευση του πετρελαίου θέρμανσης. Από 15 μέχρι 21 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία προθεσμία για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σερών. Εάν δεν καταβληθεί, επιβάλλεται πρόστιμο. Από 15 έως 21 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία προθεσμία καταβολής του χριστουγεννιάτικου δώρου στον ιδιωτικό τομέα. Μιλώντας στην Κάμερα του Επιλογές, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, κ. Σάλκης Απιδόπουλος, τόνισε πως το δώρο των Χριστουγέννων χορηγείται σε όλους όσους δουλεύουν οκτάωρο, αλλά και ανάλογα με τις ώρες και τις ημέρες το δικαιούνται κι άλλοι, όπου μέσω της επιχείρησης οι του λογιστή μπορούν να ενημερωθούν. Είναι ένα καλό εισόδημα για τις ημέρες των εορτών, πρόσθεσε, και σε περίπτωση που δεν καταβληθεί, επιβάλλεται πρόστιμο. Μπορεί ο εργοδότης από τις 15 μέχρι τις 21, τελευταία ημερομηνία προθεσμίας που είναι, να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους του καθαρά ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να πούμε είναι εξολοκλήρωτο το επίδομα Χριστουγέννων. Αυτοί που δουλεύουν 8 ώρες είναι πλήρες. Και άλλοι ανάλογα με τις ώρες και τις ημέρες που έχουν εργασία, έχει αναλογιστικά βγαίνει ένα σπίνακα στο οποίο καθορίζεται από την επιχείρηση του λογιστή μέσα από το οργάνιο που φαίνεται πραγματικά τι δικαιούται κάθε εργαζόμενος και πόσο καιρό απασχολήθηκε. Εγώ κάνω μια έκκληση σε όλους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Είναι μια πηγή εισοδήματος, η οποία πραγματικά θα ανακουφίσει πολλούς εργαζόμενους και πολλές οικογένειες, τουλάχιστον αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων. Να σας παρακαλούσα πολύ να καταβληθεί μέχρι 21 του μήνους, διότι από εκεί και πέρα, ένα να ξέρουν και καλό όλους τους
εργαζόμενους, εάν έχουν κάποια προβλήματα, ένα ανώνυμο τηλέφωνο να κάνουν ποια επιχείρηση είναι, θα ελεγχθεί άμεσα μαζί με το Εργατικό Κέντρο για την Επιτήρηση Εργασίας να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων, γιατί είναι παραβάτες αυτού του νόμου. Έχουμε δει και άλλες παραβάσεις, το να μπαίνουν τα λεφτά, αλλά να τα βγάζουν οι εργαζόμενοι και τα επιστρέφουν. Εκεί πέρα τι μπορούν να κάνουν? Κοιτάξτε, αυτά τα φαινόμενα τα οποία πραγματικά είναι μια πραγματικότητα που το κάνουν κάποιοι. Κάποιοι ορισμένοι εργοδότες, οι οποίοι πραγματικά στην ουσία δεν είναι εργοδότες, εκμεταλλευτές είναι, το λέω με αυτή την έννοια, διότι το έχουμε δει και πολλοί νέοι έχουν αγανακτήσει με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εάν θέλουν να μείνουν μόνοι μας, είναι αλλοδαπούς, οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν ανασφάλιστοι και προσπαθούν να επιβιώσουν κι αυτοί, να ξέρουν ότι κάνουν κακό στην χώρα και στην ελληνική κοινωνία. Το πρόστιμο θα είναι μεγάλο σε περίπτωση που. Θα καταβληθούν προστήματα, τα οποία πραγματικά θα αυξηθαίνει περισσότερο από ό,τι θα ήταν να καταβάλουν στους εργαζόμενους. Αλλά κάνω έκκληση, άγιες μέρες, είναι ούτως άλλως μικρή μισθή του εργαζομένου στον καθαρά ιδιωτικό τομέα, όταν βλέπετε είναι 613 καθαρά, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τίποτε. Δεν είναι, είναι ένα βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους να χαρούν αυτές τις μέρες μαζί με τις οικογένειές τους. Βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό, στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια, προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο, βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5ο χιλιόμετρο Σερών Ικρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Τώρα το ντεμακιγιάζ γίνεται η χρυσή στιγμή της ημέρας. Νέα Pompon Gold με φυτικό κολαγόνο και χρυσό. Αφαιρούν άψογα το έντονο μακιγιάζ, προσφέρουν πλούσια θρέψη και αναζωογονούν την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της βελούδινη απαλότητα. Αφαιθείτε στα ευεργετικά του συστατικά. Αφαιθείτε στη χρυσαφένια περιποίηση Pompon Gold. Βιωματική ημερίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Formula 1 in School πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο των Σερών. Στόχος της ημερίδας είναι να κινητοποιηθούν περισσότερα παιδιά για τον διεθνή διαγωνισμό, αλλά και να μάθουν με έναν απολαυστικό τρόπο. Βιωματική ημερίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο κλειστό γυμναστήριο των Σερών. Μαθητές από δημοτικά σχολεία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από την αρχή όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Σήμερα είμαστε στις Σέρες να κάνουμε μια βιωματική ημερίδα. Συμμετέχουν δημοτικά σχολεία της περιοχής. Θα τους δώσουμε όλα τα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται για να φτιάξουν μικρά F1 μοντελάκια από χαρτί. Θα τα βάλουμε μετά πάνω σε μια πίστα που έχουμε φέρει του F1 Schools και θα διαγωνιστούν 2-2 να δούμε ποιος έχει φτιάξει από αεροδυναμική άποψη το γρηγορότερο αυτοκίνητο. Στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο Δήμος Σερών και το αυτοκινητοδρόμιο, οι μαθητές που είτε είχαν εμπειρία είτε συμμετείχαν πρώτη φορά, μπόρεσαν να δουν τα μοντέλα που έφτιαξαν οι ίδιοι να διαγωνίζονται. Είναι κάποια σχολεία που συμμετέχουν σήμερα εδώ, που συμμετέχουν αρκετά χρόνια στο διαγωνισμό, και είναι και κάποια σχολεία που βλέπουν πρώτη φορά το διαγωνισμό. Ο στόχος αυτής της ημερίδας είναι να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και άλλα σχολεία να συμμετέχουν και αυτά στον διαγωνισμό. Είναι ένα διαγωνισμό που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες και μέσα από επικοινωνία και συνεργασία φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα, που είναι να βάλουν το αυτοκινητάκι τους πάνω στην πίστα να δουν ποιος έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Ο διαγωνισμός ξεκινάει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τελειώνει με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούνται πάντα στο πλαίσιο μιας ομάδας να φτιάξουν το γρηγορότερο F1 μοντέλο. Στόχος της ημερίδας είναι να κινητοποιηθούν περισσότερα παιδιά για το διεθνή διαγωνισμό, αλλά και να μάθουν με έναν απολαυστικό τρόπο.
Το σημαντικότερο είναι το να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό και βασικό. Ο διαγωνισμός θα τους βοηθήσει να κάποια πράγματα που διδάσκονται ήδη στο σχολείο, όπως είναι θέματα φυσικής, να τα ξαναμάθουν με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο. Δηλαδή σήμερα εδώ, για παράδειγμα, θα το δούνε στην πράξη ποιες δυνάμεις βοηθούν ένα αυτοκίνητο να τρέξει και πιο γρήγορα και ποιες δυνάμεις το καθυστερούν. Ποιος είναι ο ρόλος της τριβής, πώς η τριβή επιδρά πάνω σε ένα F1 μοντέλο. Σίγουρα με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο. Πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Να θυμίσουμε εδώ πως η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών διαθέτει λευκό ταξί και τα ραντεβού τα διαχειρίζεται ο πρόεδρος του Συλλόγου των Κινητικά Αναπήρων. Η μερίδα με θέμα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία διοργάνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηρίου Μεγάλου της πόλης μας. Σκοπός της μερίδας ήταν η ανάδειξη, η προάσπιση και τα δικαιώματα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Την προστασία της ελεύθερης κίνησης των ατόμων με αναπηρία, τη διασφάλιση της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή χωρίς διακρίσεις, καθώς και την ενδυνάμωση της θέσης των ατόμων αυτών στην κοινωνία των πολιτών. Η ΕΝΘΕΠΑ εφημερίδα στοχεύει να αναδείξει και να προασπίσει το δικαίωμα στην προσβασιμότητα, που αποβαίνει ιδιαίτερα σημαντικό και προαπαιτεί αφύπνιση της κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης. Με τη δράση αυτή, λοιπόν, η ελληνική αστυνομία συμβάλλει στην προβολή του κοινωνικού έργου του σώματος και καταδεικνύεται ως θεματοφύλακας των δημοκρατικών θεσμών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Βρισκόμαστε εδώ στο επιμελητήριο όσον αφορά τη συνεργασία που έχουμε, γιατί πραγματικά εμείς θεωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες πραγματικούς συνεργάτες μας όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όσον αφορά τα δημόσια κτίρια που έχουμε εμείς, έχουμε καταφέρει και είναι προσβάσιμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι μας να το ερευνήσουμε και βλέπω ότι όλοι κινούνται προς την αυτή την κατεύθυνση και είναι σωστή όπως και η μερίδα σήμερα. Και φυσικά υπάρχει συνεργασία άψογη με αυτούς τους ανθρώπους και υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι σε εμάς οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία όποιος δεν τα έχει ζήσει, όποιος δεν το έχει δει, δεν έχει δουλέψει μαζί τους, είναι πραγματικά πρέπει να σκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μπορούν να προσφέρουν πολλά. Η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών διαθέτει λευκό ταξί, το οποίο τα ραντεβού θα διαχειρίζεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων, νομού Σερών. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους και υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, διότι έχουμε μια προσφορά προς τους ανθρώπους αυτούς, το λευκό ταξί, το οποίο το διαχειρίζονται οι ίδιοι μέσω του Προέδρου. Οπότε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε καρότσι έχουν τη δυνατότητα με ραντεβού να επισκεφθούν οι υγειονομικές μονάδες, να εξυπηρετηθούν για κάποιες ανάγκες τους, όλα προγραμματισμένα και με βάση τις ανάγκες που ξέρουν αυτοί και με μέλη δικά τους. Πάντα αναφέρομαι σε άτομα με καρότσι και πραγματικά εθελοντικά οι οδηγοί της Περιφερειακής Ενότητας Σερών ποτέ δεν είπαν όχι και υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και θέλω να τους ευχαριστήσω. Χαρακτηριστικό περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, όχι μόνο στα άτομα με προβλήματα κινητικά, και χωρίς καμία απολύτως διάκριση λόγου ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, να μπορούν αυτόνομα και με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν αγαθά και υποδομές και υπηρεσίες τόσο συμβατικές όσο και ηλεκτρονικές. Είναι ένας εύκολος απορισμός, τον οποίο μπορούμε εύκολα να θυμόμαστε. Ξεκίνησε η δράση «Στολίζω την πόλη μου» από την ΚΕΔΗ. Συνολικά 100 χριστουγεννιάτικα δέντρα στήθηκαν στο κέντρο της πόλης προκειμένου να στολιστούν με δημιουργίες και κατασκευές από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων. Πλημμύρισε το κέντρο της πόλης των Σερών με παιδικά χαμόγελα και φωνές, καθώς σήμερα ξεκίνησε η δράση «Στολίζω την πόλη μου». Στόχος της ΚΕΔΗ ήταν να δοθεί μια πνοή αισιοδοξία και ελπίδα στο Δήμο μας στις ημέρες των εορτών. Και ουσιαστικά να φέρει το χριστουγεννιάτικο κλίμα στις αίρες. Το μυαλό των παιδιών, πάντως, όπως φαίνεται από το αστέρι που στόλισαν στο δέντρο, ήταν στο μικρό Βασίλη. Μια δράση η οποία σημείωσε μια μικρή αναβολή, και αυτό γιατί θέλαμε να σεβαστούμε το τραγικό συμβάν, να περάσουν οι 9 μέρες από το θάνατο του μικρού Βασίλη και να ξεκινήσουμε αυτή τη δράση προσπαθώντας να φέρουμε το χριστουγεννιάτικο κλίμα στην πόλη. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ.
πολύ. Απόδειξη λοιπόν ότι η επιθυμία να έρθουν τα Χριστούγεννα στις Σέρρες είναι διάχυτη σε όλους. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά από το δέντρο του 6ου Γυμνασίου Σερών, όπου οι εκπαιδευτικοί σε μια κουβέντα που είχα μαζί τους και σε μια συζήτηση για το κατά πόσο θα ήταν καλό να ετοιμάσουμε αυτή τη δράση, το στολίζω την πόλη μου σε συσχετίσει με τα γεγονότα, έδωσαν την πρωτοβουλία στα παιδιά να σκεφτούν και να προβληματιστούν και να γράψουν τις σκέψεις τους σε αυτό το δέντρο που στόλισαν με τόσο υπέροχο τρόπο, και βλέπετε ότι το αστέρι αυτού του δέντρου μεταφέρει ένα μήνυμα που βρίσκεται στη σκέψη και στο μυαλό όλων μας. Το δεύτερο ηλικίο Σέρων στόλισε το δέντρο του με σκέψεις για τη γυναικεία κακοποίηση. Απέναντί σας θα δείτε ότι υπάρχει ένα άλλο δέντρο, το οποίο εμπνεύστηκαν τα παιδιά στο δεύτερο λύκειο σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, το οποίο αφορά σκέψεις για την γυναικεία κακοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στα παιδιά, στον χώρο των σχολείων, να παίρνουμε αφορμές από τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και να βάζουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία σκέψης πάνω σε αυτά τα σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όχι με σκοπό φυσικά να συνθλίψουμε ψυχολογικά τα παιδιά, αλλά να τα βοηθήσουμε να εκφραστούν και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και να γίνουν με τον τρόπο αυτό ενεργοί πολίτες. Συνολικά 100 χριστουγεννιάτικα δέντρα στήθηκαν στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να στολιστούν με δημιουργίες ή κατασκευές από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όλα τα 100 δέντρα που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή τη μελέτη για την πολιτεία των ευχών είναι σε γλαστράκια. Ένα από τα σχολεία που στόλισαν το δικό τους δέντρο ήταν το 3ο Γυμνάσιο Σερών. Στολίσαμε δέντρο, εδώ πέρα έχουμε το καλύτερο δέντρο στην πόλη. Είμαστε το 3ο Γυμνάσιο, το καλύτερο σχολείο επίσης στην πόλη. Από ό,τι βλέπετε είναι ένα πολύ ωραίο δέντρο. Χριστουγεννιάτικο, κάνουμε έτσι τις πράξεις να μπούμε στο κλίμα το χριστουγεννιάτικο. Α, πολύ ωραία είναι. Το στολίσαμε τώρα με το σχολείο, βγήκε πάρα πολύ ωραία τελικά, παρόλο που φοβόμαστε λίγο, βγήκε πολύ ωραία. Ναι, ναι, με την κυρία Μιλωνά ήρθαμε. Την εκδήλωση πλαισίωσε το παραδοσιακό σχήμα της 3ης Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου, ερμηνεύοντας κάλαντα. Είμαστε με το παραδοσιακό σύνολο της 3ης Γυμνασίου. Να σας πούμε παραδοσιακά κάλαντα. Τα παιδιά είναι χαρούμενα που έχουν έρθει να στολίσουν το δέντρο και να παίξουν τα κάλαντα. Τους αρέσει. Γιατί παίζουμε, ήρθαμε εδώ για να παίξουμε κάποια παραδοσιακά κάλαντα της Αίγινας, της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Και ήρθαμε εδώ για το σχολείο. Του Μπελέκη. Από πόσο χρόνο παίζετε? Παίζω εγώ 7 χρόνια. Ερευνητικό πρόγραμμα για τα ωφέλη της υποθεραπείας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΙΣ. Πέρα από την θεραπευτική υπασία, υπάρχει και η απλή υπασία. Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το δίμηνο ερευνητικό πρόγραμμα για τα ωφέλη της υποθεραπείας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΘΙΣ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε έρευνα που ουσιαστικά θα δώσει στοιχεία στους επιστήμονες που θα βοηθηθούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας, αλλά κυρίως οι πάσχοντες που αποκτούν και πάλι κομμάτι της κοινωνικότητάς τους. Έρευνα πείραμα. Ναι, οι οποίοι ελέγχουν την πειραματική ομάδα. Πολύ ωραία. Και είχαμε και άλλους 11, οι οποίοι ήταν η ομάδα ελέγχου.
Δηλαδή πάλι άνθρωποι με σκλήρινση, οι οποίοι όμως δεν θα έκαναν υποθεραπεία, θα συνέχισαν τη ζωή τους όσοι είχε κανονικά την καθημερινότητά τους. Άρα αυτοί που δεχόντουσαν υπηρεσίες και αυτοί που δεν δεχόντουσαν. 11 και 11, σύνολο 22. Αυτοί οι 22 όμως, ναι, μετρήθηκαν όλοι. Ναι. Εδώ βλέπετε κάνουμε και ασκήσεις, μπορούμε να ξαναδείξουν το βίντεο και να μιλήσουν πάνω στο βίντεο αργότερα. Αυτοί οι 22 μετρήθηκαν με διάφορα τεστ που έπρεπε να γίνουν. Ναι. Διάφορα τεστ, παράδειγμα στο διαμοδάποδο επάνω, να δούμε την ισορροπία τους, όταν θα είναι 30 δευτερόλεπτα με ανοιχτά μάτια, τι κίνηση κάνει το κέντρο πίεσης του σώματός τους, άμα είναι με κλειστά μάτια, τι γράφημα κάνει, ένα πόδι 10 δευτερόλεπτα, στο άλλο πόδι 10 δευτερόλεπτα, ένα τεστ, παράδειγμα το time tap and go που σηκώνεις από μια καρέκλα, περπατάς 3 μέτρα μπροστά σε έναν κόνο, τον περνάς, γυρνάς και ξανακάθεσαι στην καρέκλα. Εδώ μετράς μόνο το χρόνο. Σε πόσα δευτερόλεπτα το έκανες. Αυτά όλα πριν. Έχει και ένα άλλο τεστ όμως που τους βάζαμε να κάνουν τι. Εκεί ήταν όλα πολύ έτσι, γελάσαμε αρκετά. Ενώ θα σηκώνουν την καρέκλα, θα πρέπει να κάνουν τη διδρομή αυτή, ταυτόχρονα όμως να μετράνε από το 100 και να κατεβαίνουν 3-3. Εντάξει, τους βγάλατε την ψυχή ανάποδα. Ναι. Και 3-3. Ναι. Ναι. Και 3-3. Από το 100, οπότε αμέσως ελαττώνεται ο ρυθμός, γιατί πρέπει να σκεφτείς, άλλοι δεν το κατάφεραν, άλλοι το έκαναν. Αυτοί που έχουν μια καλύτερη σχέση με μαθηματικά, όπως μια λογίστρια, τα έκανε καλύτερα. Πολλά άλλα. Κάναμε ένα τεστ επίσης περπάτημα 6 λεπτά στο σχολείο και βέβαια εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε το σχολείο μας, γιατί εγώ και η Ηλίας το έξερον, είμαστε και οι δυο στις. Ίσως είναι το καλύτερο σε όλη την Ελλάδα, δεν το λέμε εμείς αυτό. Δεν θα το αμφισβητήσω αυτό, ξέρετε. Συνάγει πάρα πολύ που έρχονται. Ναι. Μας έδωσε ο διευθυντής μας ο Κώστας ο Λάσκαρης. Μαρία μου λέει και η Ηλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάρε το σχολείο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το ανοίγαμε και κάναμε τις μετρήσεις γιατί θέλαμε σταθερό χώρο. Γιατί μετά 2 μήνες ο καιρός αλλάζει. Σωστά. Πού θα κάνεις τη μέτρηση ξανά. Με τις ίδιες συνθήκες. Έγινε πολύ συστηματική δουλειά. Θα πόσο καιρό σχολείο. Δηλαδή. Αυτή σας η έρευνα έχει ολοκληρωθεί τώρα, έτσι δεν είναι. Ναι. Ξεκίνησε 3 Οκτωβρίου. Ναι. Μέρα Δευτέρα. Ναι. Κάναμε 2 θεραπείες το πρωί, 2 το μεσημέρι, 6 μέρες τη βδομάδα για 9 εβδομάδες. Εκτός Κυριακής. 3 Οκτωβρίου με 3 Δεκεμβρίου, ας πούμε. 3 Οκτωβρίου με 3 Δεκεμβρίου. Δύο μήνες. Δεν υπήρχαν, φαντάζομαι, μέρες που δεν δουλεύατε. Όχι, μόνο Κυριακή. Μόνο Κυριακή. Μάλιστα, 28. Και εθνική εορτή και. Τα πάντα, ε. Τα πάντα. Ναι, γιατί πρέπει να κάνεις. Είπαμε ο καθένας θα κάνει 2 θεραπείες τη βδομάδα. Με διάστημα, με κενό, τα μετρήσαμε όλα. Άρα και οι ασθενείς και εσείς μπήκατε στους ρυθμούς αυτούς. Στην εκπομπή κάθε μεσημέρι μίλησε μια ασθενής η οποία πήρε μέρος στο πρόγραμμα. Η κυρία Θανασίου νοσεί από σκλήρυνση κατά πλάκας, έκανε 2 χρόνια αποθεραπεία και περιγράφει τη βελτίωση που είδε στο σώμα της. Είμαι από αυτούς που μετρήθηκαν και είμαι αυτή που κάναμε 2 χρόνια με την κυρία Λίγκα τις υποθεραπείες. Τις πρώτες, ναι. Είστε από αυτούς όμως που δέχτηκαν και υπηρεσίες τους 11. Ναι, 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 έκανα κανονικά. Επειδή ρωτάω τώρα εδώ και θα μας τα πούνε και οι καλεσμένοι, αυτό κράτησε 2 μήνες. Εσείς τι βελτίωση είδατε στο σώμα σας, στη συμπεριφορά σας, στην κίνησή σας? Κοιτάξτε, αρχικά εγώ έχω μία αδυναμία στη μία πλευρά και μία ανισορροπία στο περπάτημά μου και στο σώμα. Είδα βελτίωση στο περπάτημα. Το αριστερό του πόδι δεν σηκωνόταν τόσο εύκολα. Με την κίνηση που παίρνουμε όμως από το άλογο, επειδή είναι ακριβώς η ίδια κίνηση του αλόγου με τον περπάτημα του ανθρώπου, είδα βελτίωση στο περπάτημά μου. Περπατούσα πιο ίσια. Είχε πιο ισορροπημένη ροή το περπάτημά μου, το σώμα μου. Άρα πιο εύκολη η κίνησή σας. Ναι. Χωρίς πόνο όλα αυτά, ε? Όχι. Με πολύ ευχάριστη διάθεση, με επαφή με τη φύση, με το ζώο. Η ψυχολογία αλλάζει και το έχω πει πολλές φορές και στην κυρία Λίγκα. Από το 2004 νοσεί η κυρία Θανασίου, ενώ στο Κεθής πήγε για πρώτη φορά το 2011. Να σημειώσουμε πως η κυρία Θανασίου είναι από την Καβάλα. Είμαι από το 2004. Είμαι 18 χρόνια με τη σκλήρυνση. Και λέτε ότι στο Κεθής πήγατε πότε? Η πρώτη επαφή μου με το Κεθής ήταν το 2011, όταν ήρθα φοιτήτρια που ήμουν στην Καβάλα, που είχα διαβάσει μέσω ίντερνετ για το Κεθής. Και πήγατε κατευθείαν εκεί και βοηθηθήκατε από την πρώτη στιγμή, μου λέτε.
Ναι, είχα δει αφορά από την πρώτη στιγμή. Εγώ έχω πει προσωπικά ότι το Κεφής είναι ένα διαμάντι στις Σέρρες και στο νομό Σερών, που πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι με σκλήρυνση να το επισκεφθούν και να το βάλουν μέσα στη ζωή τους. Θα συνεχίσετε? Προφανώς και ναι. Προφανώς και ναι. Βέβαια, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικότητα αν δεν υπήρχαν οι επιχειρήσεις όπως η Κρικρή, η Ορίζον και η Πολυέκο Ελλάς που ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή στην έκκληση του Κεφής και των εθελοντών. Έτσι, δημόσια να ευχαριστήσω από καρδιάς καταρχάς τον Παναγιώτη Τζινάβου που είμαστε παιδιά φίλοι, αλλά όχι με ένα τηλέφωνο, με ένα μήνυμα που έστειλα. Με ένα μήνυμα, με ένα μήνυμα στο Βάουντερ. Αυτός ήταν ο πρώτος βέβαια από όλους, ο πρώτος όλων και μετά ακολούθησαν πάρα πολύ. Κατευθείαν ο γιώτης του Κρικρή, δηλαδή τα 2.000 ευρώ κατευθείαν. Μετά με έκανε φοβερή εντύπωση που για ακόμη μια φορά η Δέσποινη Χατζηγαρίλ από την εταιρεία Horizon, Δέσποινη Χατζηγαρίλ, ένα τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, κύριε Λίγκα, ναι, και εμείς 2.000 ευρώ από εμάς. Και η εταιρεία Πολυέκο, πλαστικά στη βιομηχανική περιοχή. Άλλο 800 ευρώ. Θα μαζέψετε. Το δυναμοδάπεδο ξεπληρώθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Από εκεί και ύστερα, οι φίλοι μας όλοι που ήρθαν για το Δίμηνο, αφού συζητήσαμε με τον Κορνίλη, τον Λαζαρίου, τον πρόεδρο του Κεφής, είπαμε ότι δεν θα πληρώσουν τίποτα στο Δίμηνο. Τίποτα. Θα δίναν, ας πούμε, ο καθένας από 25 ευρώ είναι γύρω στα 5-5,5 χιλιάρικα που θα έπαιρνε το Κεφής από τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά εμείς είπαμε όχι. Τώρα όμως ψάχνουμε να βρούμε το χορηγό που θα πληρώσει για αυτούς, αν βρούμε, έτσι. Δηλαδή, στο Κεφής, πέρα από τη θεραπευτική πασία, υπάρχει και η απλή. Εκεί το κοστολόγιο είναι η μισή ώρα 15 ευρώ και τα 45 λεπτά 18 ευρώ. Το 34 18, κάπου εκεί μέσα. Ωραία. Η θεραπεία όμως είναι τρία άτομα γύρω-γύρω. Είναι ο οδηγός, το λόγο είναι από εδώ, είναι από εκεί. Γι' αυτό είναι και παραπάνω. Είμαστε πιο φτηνοί από όλους. Στην Αθήνα κάνει 50 ευρώ, 45 στη Θεσσαλονίκη αυτή η θεραπεία. Εμείς 25 το κρατάμε. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε πάντα βοήθεια, αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να μπει στα ταμεία αυτό το πράγμα να μπει με εγγράφη. Τώρα είπατε τη σωστή κουβέντα. Να μπορέσει αυτό να μπει σε ένα ταμείο. Έτσι. Όπως είναι οι φυσιοθεραπείες, όπως είναι οι λογοθεραπείες. Έτσι. Οι έρευνες βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Το να κάνεις έρευνες και να αποδεικνύεις, όπως τώρα εμείς, ότι αυτό το πράγμα, όπως είχαμε κάνει και πριν 10 χρόνια μια έρευνα. Όσο περισσότερες έρευνες, τόσο καλύτερα φαίνεται. Ανέφεραν μάλιστα δύο φορές τους μέχρι τώρα χορηγούς του προγράμματος και είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν. Μάλιστα, έδωσαν ραντεβού για την επόμενη συνάντηση στις εγκαταστάσεις τους. Η εταιρεία Κρικρή, η Δέσποινη Χατζηγαρίλ Horizon, η εταιρεία Horizon και η Πολυέκο. Μπράβο τους. Όλους τους υπολείπους που πάντα είναι κοντά. Κάποιους περιμένουμε απαντήσεις. Περιμένουμε από κάποιους. Θα δούμε μέσα στην επόμενη διάστημα. Και συγχαρητήρια σε όλους σας. Βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους σας. Εστάς τους εθελοντές που προσφέρετε ψυχή. Έτσι, γιατί θα μπορούσατε και εσείς να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να βλέπετε πονεμένους ανθρώπους κάθε μέρα μπροστά σας. Ούτε να αγχώνεστε. Δεν και καλά να προλάβω γιατί τρέχει μια έρευνα. Και περιμένουμε να τα πούμε και για την έρευνα. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρρες.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.